Με την παραδοχή ότι η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή θα εξακολουθεί να λειτουργεί με τους μισούς γιατρούς που αντιστοιχούν στις οργανικές θέσεις της κέρυας αυτής της δομής για ολόκληρη την Κρήτη, η Υφυπουργός Υγείας παρέπεμψε στο εγγύς μέλλον για τη λύση του αδιεξόδου μέσα από την επαναπροκήρυξη θέσεων παιδοψυχιάτρων. Όμως είναι αλήθεια ότι ένας ακόμα παιδοψυχίατρος διορίστηκε επί δικής μας κυβέρνησης, άρα ενισχύσαμε την κλινική. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προκήρυξης, επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι τον Φεβρουάριο του 2021 είχαμε προκηρύξει τη θέση παιδοψυχιάτρου, η οποία όμως κατέστη άγωνη. Γενικότερα από το 2020 έχουμε προκηρύξει για το Παγνή και εν γέννη, συνολικά για ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους 7 θέσεις και στο σύνολο της Κρήτης έχουμε προκηρύξει 19 θέσεις για τις επίμαχες ειδικότητες. Ωστόσο, γνωρίζετε κι εσείς ότι κάποιες από αυτές τις προκηρύξεις έχουν καταστεί άγονες και αυτό είναι το πάγιο πρόβλημα. Οι παραιτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι δύο παιδοψυχίατροι που έχουν απομείνει καλούνται να κάνουν 15 εφημερίες το μήνα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν και τη λειτουργία της παιδοψυχιατρικής του Βενιζελίου. Με την τελευταία παραίτηση στην παιδοψυχιατρική έμειναν μόνο 2 παιδοψυχίατροι, οι οποίοι καλούνται να κάνουν 15 εφημερίες ο καθένας και να μοιράζονται το βάρος μιας κλινικής που εξυπηρετεί όλη την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή εξωθούνται στην υπερεργασία και την εξουθένωση, ενώ ταυτόχρονα απειλείται η ίδια και η ύπαρξη της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Επιπλέον, ελλείψεις υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλης Συντιχάκης, ο οποίος ανέδειξε με ερώτησή του το μέγεθος του προβλήματος, έκανε λόγο για απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση για τα ίδια τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και τις οικογένειές τους. Εργάζονται πάνω από 20 άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα πέραν των 3 παιδοψυχιάτρων, ένας ψυχίατρος, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ, και επιπλέον ένας ψυχίατρος, ο οποίος καλύπτει τις εφημερίες, ο οποίος εκτελεί το αγροτικό του. Παράλληλα και 3 ψυχολόγοι και 12 νοσηλευτές. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη των γενών θέσεων. Μάλιστα τον Αύγουστο προκηρύξαμε 106 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού. Απαντώντας τα πειρά στην Τυχάκη, η Ζωή Ράπτη χαρακτήρισε υπερβολές τις καταγγελίες, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο στηρίζει κάθε βήμα ενίσχυσης της παιδοψυχιατρικής τόσο με προσωπικό όσο και με την επέκταση των υποδομών της που προγραμματίζεται. Πρόσφατα και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για την προσθήκη κατ' επέκταση μιας διόρροφης οικοδομής 400 τετραγωνικών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κλινική οξέων ακριβώς για τα παιδιά και τους εφήβους και βεβαίως να εξυπηρετηθούν καλύτερα μόλις μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία παραδοθεί στο κοινό.